μεγάλο τμήμα της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη είναι η ψηφιακή της στρατηγική. Μέσα από αυτά που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πιστεύουμε ότι μέχρι το 2025 η δικαιοσύνη θα έχει περάσει κυριολεκτικά σε μια άλλη νέα ιστορική περίοδο. Είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για πολιτική και παιδική δικαιοσύνη, είναι η αναμόρφωση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Ελεκτικού Συνεδρίου. Στην πραγματικότητα, αυτά τα συστήματα θα οδηγήσουν και σε ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των δικαστών, τέτοιο που δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν θα μπορεί να το αμφισβητήσει? Γιατί εκεί θα αποτυπώνεται πόσες υποθέσεις δίκασε ο κάθε δικαστής, πόσες αποφάσεις έβγαλε, σε ποιο χρόνο τις έβγαλε. Οι αποφάσεις που έβγαλε ο πρωτοδίκης στάθηκαν στο εφετείο ή κατέπεσαν? Πόσες κατέπεσαν? Οι αποφάσεις του εφετείου στάθηκαν στον Άριο Πάγο ή κατέπεσαν? Πόσες κατέπεσαν? Αυτό είναι και για την επιμόρφωση του ίδιου του δικαστή, ο οποίος πρέπει, όταν έχει δικάσει το πρώτο βαθμό και το εφετείο ακύρωσε την απόφασή του, πρέπει να μάθει το λόγο για τον οποίο την ακύρωσε, για να μπορέσει να μην επαναλάβει το νομικό του λάθος.